Άρα τι είσαι μωρέ. Ε. Τι είναι μωρό μου, τι είναι. Τι είναι μωράκι μου. Τι είναι παιδί, τι είναι. Κύριε Τσακρακλήδη. Τι έχουμε εδώ τώρα. Καλησπέρα. Καινούριος φίλος. Ένας καινούριος φίλος. Ο οποίος έχει και κολάρο. Έχει αλωράκι βέβαια. Τώρα δεν ξέρουμε, μπορεί να φύγει από κάποιον. Μπορεί να φύγει από κάποιον άνθρωπο. Τώρα θα δούμε. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Παιδάκια, πολλή ώρα ήταν εδώ. Ναι. Δεν σας πείραξε. Όχι. Παίζατε μαζί του. Ναι. Ήταν κάποιος από εδώ και είδατε κάποιον παιδιά να περνάει, να το έχει κοντά παρεούλα. Είναι πάρα πολύ ήσυχος, είναι φιλικός, πολύ φιλικός είναι. Τώρα τι θα κάνετε με αυτό. Τι να κάνουμε με αυτό, πέστε μου εσείς. Πέστε μου εσείς τι να κάνουμε με αυτό. Βέβαια το να μείνει εδώ. Τώρα όλη η γειτονιά μου λέγανε πάρτε τον κύριο Τσακρακλήδη. Ναι, πάρτε τον κύριο Τσακρακλήδη, αλλά ο κύριος Τσακρακλήδης πού να το πάει. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε 121 ζώα κάτω. Να το πάρουμε απόψε να τον πάμε, να το φιλοξενήσουμε στο ξενοδοχείο σκύλων. Να πληρώσουμε βέβαια. Και αυτό πρέπει να το δει και ο δήμαρχός μας. Να το καταλάβουν γιατί έχουμε ήδη δύο ζώα εκεί πέρα. Δεν έχουμε πού να τα βάλουμε. Είναι τόσα πολλά παρατημένα. Και μήπως βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Θα το δηλώσουμε στην αστυνομία. Ό,τι προβλέπω όμως θα κάνουμε εμείς. Είναι αρσενικό. Ναι, είναι αγοράκι είναι. Μικρό είναι, κουταβάκι είναι. Κουτάβι είναι αυτό. Κουτάβι, δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή άμα μεγαλώσει πόσο θα φτάσει. Όχι, δεν είναι μεγάλο. Εντάξει, εντάξει. Είναι καλός, είναι καλός. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ, θα σε πάρω. Έλα εδώ. Έλα εδώ ρε, τον πήρα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Μπορεί πήρα. Εγώ, έλα. Έλα κάπου. Έλα κάτσι, κοίτα, δεν πάει. Έλα, είναι πάρα πολύ φιλικός, κυρία Σαφιλαρόφη. Έλα, μάνα μου. Έλα. Έλα, καλό μου. Έλα. Έλα, μάνα μου. Μπορεί να φύγει από κάπου. Γιατί είναι περιποιημένο το ζώο, δεν είναι... Είναι περιποιημένο το ζώο, δεν είναι... Πολύ καιρό στον δρόμο και τα λοιπά, να πούμε. Στην κάμερα και δε... Εμείς θα το δηλώσουμε στην αστυνομία, αν κάποιος το έχασε. Πάρτε τον κιόλας σε ένα πλάνο, τον φίλο μας. Α, γι' αυτό ήρθαμε. Είναι πολύ γλυκός. Είναι πολύ γλυκός και είναι και μικρός. Ναι. Είναι πολύ γλυκός. Είναι πολύ καλός. Αν γνωρίζει κάποιος γι' αυτό, κάτι γι' αυτό το σκυλάκι. Είναι αμαρτία να μείνει στον δρόμο. Κοιτάτε, είναι γεμάτο σακάθι. Τώρα σε περίπτωση όμως που δεν το αναζητήσει κάποιος, κύριε Γιώργο, τι γίνεται. Κυρία Σακελαροπούλου, το ζώο θα μείνει σε εμάς. Θα μείνει σε εμάς βέβαια. Θα το ελέγξουμε αν υπάρχει τσιπάκι. Μπορεί να έχει μακροτσίπ. Αν έχει τέτοιο δεν θα το ψάχνω, πάω. Ναι, πολυτέλειες. Είναι αυτά πολυτέλειες. Ναι. Αν βέβαια έχει μακροτσίπ και δεν το έχει αναζητήσει, θα έχει πρόβλημα ο κύριος αυτός. Δεν το έχει δηλώσει ότι υπάρχει απώλεια σε αυτό το συγκεκριμένο ζώο. Αυτό είναι λυκόσκυλο τώρα, έτσι. Ναι, όχι καθαρό, αλλά είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ φιλικός. Όπως είδατε με τα παιδάκια εδώ, παίζουν με τα παιδάκια. Mm. Παίζει, είναι... Δεν σας γάβησε καθόλου. Όχι. Φαίνεται ότι είναι εξοικειωμένος, είναι κοινωνικός πολύ. Mm. Ναι, αγάπη μου. Είσαι καλός. Κοίτα, φιλάκια, φιλάκια. Παιδάκι μου, καλό μου παιδί. Έλα, πάμε στα μάξι τώρα. Έλα. Έλα, αγάπη μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τουλάχιστον να είναι ασφαλισμένος. Βέβαια. Και μετά θα δούμε. Έλα. Έλα, αγάπη. Έλα, μισή. Έλα, αγάπη. Έλα, μισή. Έλα, αγάπη. Έλα, αγάπη. Νάτος, νάτος. Ο Μπόμπιρας. Κάτσε. Κάτσε κάτω. Κάτσε, αγόρι μου. Εντάξει. Ωραία. Έλα. Τι να κάνουμε, κυρία Σακελαροπούλου. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε τι γίνεται συνέχεια. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ας ελπίσουμε ότι θα το αναζητήσει, θα βρεθεί ο ιδιοκτήτης και όλα πάνε καλά. Έχει και λουράκι, ως συνήθως αυτοί που τα πετάνε βγάζουν το λουράκι. Έχει το λουράκι, το ζάκι, δεν είναι αδύνατο, είναι καθαρό, είναι καλό, περιποιημένο. Μπορεί κάποιος να το χάσει. Ναι, ναι, ναι. Εμείς όπως... Ας μας ειδοποιήσει ο άνθρωπος αυτός, τα τηλέφωνά μας υπάρχουν παντού. Ή να πάρει και την αστυνομία. Ευχαριστούμε πολύ, Να είστε καλά και εμείς. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Παίρνω, Ποτούλα. Φεύγω. Πάρτο. Έλα, Ποντήρα. Μη φοβάσαι, σε αγαπάω. Σε αγαπάω, μη φοβάσαι. Καταλαβαίνετε πάντα.
Αυτά πρέπει να τα καταλάβει λίγο η πολιτεία. Γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε 121 ζώα κάτω, κυρία Σακελαροπούλου. Υπάρχει έκταση αρκετή δική σας ώστε να, τώρα, επεκτείνετε τα κλουβιά. Υπάρχει, αν θέλετε. Ναι, μπορούμε να επεκτείνουμε τα κλουβιά, αλλά μην ξεχνάτε ότι θέλουμε εργάτες. Κάτω. Θέλουμε δεύτερο εργάτη. Έχουμε ένα εργάτη. Δεν φτάνει. Αυτή τη στιγμή είναι 121 ζώα. Με τροφές, με κτηνιάτρους κλπ. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Με τους κτηνιάτρους. Αυτή τη στιγμή από τις 5 Νοεμβρίου δεν έχουμε ιατρική υποστήριξη. Γιατί είπα, βγάλανε 10.000 ευρώ, χρωστάμε 8,5 από τα 10, 8.300 συγκεκριμένα χρωστάμε από το 13, τα οποία θα τα απορροφήσουν από την επιχορήγηση του 14 και θα μείνει 1.700 ευρώ. Εγώ με 121 ζώα. Ορίστε με ζώα εδώ, κοιτάτε, στον δρόμο τώρα. Με άλλα 90 μέσα Σπάρτη που γυρίζουν από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Τι θα καταφέρω εγώ? Ξέρετε εδώ ότι εδώ πέρα πίσω υπάρχουν και άλλα κουτάβια μικρά, άσπρα. Τα ταΐζω εγώ κάθε βράδυ. Τα ταΐζω εγώ κάθε βράδυ. Από εκεί μεριά, από το ποτάμι. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.